Ανατριχίλα προκαλεί στο Ρέθυμνο η επιστροφή του κατά Νίκου Σιραγάκη, ο οποίος θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τις ανακριτικές αρχές. Ο πρώην προπονητής, η δράση του οποίου εξελίχθηκε σε ανίποτο εφιάλτη, που τάραξε συθέμελα την κοινωνία του ρεθύμνου, βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Ο Σιραγάκη έφτασε κάτω από άκρα μυστικότητα στο νησί τις προηγούμενε ημέρε και κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου υπό αυστηρή επιτήρηση. Το αργότερο μέχρι το πρωί τη Δευτέρα, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων θα μεταφερθεί στο Ρέθυμνο, προκειμένου να παρουσιαστεί στι ανακριτικέ αρχέ κληθεί για συμπληρωματική απολογία καθώ το φάκελο τη δικογραφία που αναφέρεται στη χρόνια σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων μικρών αγοριών ήρθε να προσθεθεί και η κατηγορία τη κατοχή σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφία. Πρόκειται για σκηνέ που προκάλεσαν σοκ ακόμη και στου αναλυτέ τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο που σάρωσαν τι προσωπικέ του ιστοσελίδε και σκληρού δίσκου που είχαν βρεθεί στην κατοχή του. Η οργή που δεν έχει κοπάσει, όσο και η επίθεση που δέχτηκε κατά την απολογία του στο δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου, λίγο μετά τη σύλληψή του, καθιστούν επιβεβλημένοι για την αστυνομία τη λήψη ειδικών μέτρων για τη μεταγωγή του Σιραγάκη, ο οποίο αναμένεται να επιστρέψει αμέσω στι φυλακέ τη Τρίπολη μετά την απολογία του.